Η μείωση των τουριστών από τις Βαλτικές χώρες αλλά και οι περιορισμοί που θέτει η Ελλάδα στους επισκέπτες κουτσουρεύουν τις αφίξεις στην Κρήτη σε μια σεζόν που παρά τα προβλήματα κινήθηκε σε αναμενόμενα επίπεδα, σύμφωνα με τον τουριστικό πράκτορα Μιχάλη Βαμιαδάκη. Η απόφαση αυτή των Βαλτικών είναι μία από τις πολλές αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί αυτή την περίοδο στην Ευρώπη, γιατί όλες οι χώρες είναι προβληματισμένες με την αύξηση των κρουσμάτων όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και στη δική τους χώρα. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα τα οποία κουτσουρεύουν, ψαλιδίζουν τις αφίξεις. Από τη στιγμή που ξεκίνησε μια τουριστική σεζόν, χωρίς να υπάρχει κάποιο εμβόλιο, χωρίς να υπάρχει κάτι καινούριο σε σχέση με το Μάρτιο, την περίοδο του lockdown, ήταν αναμενόμενο ότι ουσιαστικά θα κινούμασταν σε περιορισμένα επίπεδα. Και το θετικό της όλης υπόθεσης είναι ότι καταφέρνει η σεζόν να κινείται χωρίς ένα μεγάλο φιάσκο. Χωρίς δηλαδή κάποια σοβαρά συμβάντα, να μπει π.χ. ένα ολόκληρο ξενοδοχείο σε καραντίνα, να έχουμε ομαδικά κρούσματα και το καθεξής. Ο ίδιος δεν θεωρεί ότι τα εισερχόμενα κρούσματα πρόκειται να ξεπεράσουν τα 250 συνολικά στον αριθμό, όπως είχε από την αρχή προβλεφθεί. Το γεγονός ότι έχουμε κρούσματα είτε πολλά είτε λίγα σαν Κρήτη, στο σύνολο της χώρας, σαν Ελλάδα και στο σύνολο της Ευρώπης, υπάρχει ένας προβληματισμός από αυτό το άνοιγμα το οποίο απόφευκτα έγινε. Αυτό λοιπόν εισπράττουμε τώρα. Κάνοντας ένα απολογισμό λίγο πριν εκπνεύσει η φετινή τουριστική σεζόν, εκτίμησε ότι οι αφίξεις δεν θα ξεπεράσουν τις 800.000, δηλαδή το 15 με 20% της περισσινής χρονιάς. Το καλό σενάριο είναι να κινηθούμε μεταξύ 500.000-800.000 αφίξεις και πιστεύω ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα κινηθούμε. Δεν περίμενα προσωπικά κάτι περισσότερο και όσοι μιλούσαν για εκατομμύρια, προφανώς θα θέλω ότι κλούσαν. Αυτό σημαίνει ότι θα κινηθούμε σε ένα επίπεδο μεταξύ του 15 και 20% της περσινής σεζόν και αντίστοιχη θα είναι η μείωση των εσόδων. Άρα μιλάμε για μια μείωση των εσόδων της τάξης του 75-80%. Το στίχημα, σύμφωνα με τον κύριο Βαμιαδάκη, είναι η Κρήτη να περάσει το μήνυμα ότι παρέχει υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική τις επόμενες χρονιές, καθώς ο τουρισμός θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 χρόνια για να ανακάμψει. Ούτε οι αφίξεις, ούτε τα έσοδα θα ανέβουν σταδιακά. Σίγουρα θα υπάρξει μια πολύ σημαντική μείωση των εσόδων, των θέσεων εργασίας, όλης της κατάστασης. Θα πάρει 2-3 χρόνια να επανέλθει σε μια πρώτερη κατάσταση. Άρα σίγουρα θα πρέπει να μάθουμε όλοι, αφενός, να κάνουμε το οικονομικό μας κουμάντο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιβιώσουμε οικονομικά μέσα από αυτή τη συγκυρία, κάνοντας αυτά τα οποία πρέπει ο καθένας, στον προϋπολογισμό του, τον επιχειρηματικό, τον οικογενειακό. Θα πρέπει σίγουρα να κάνουμε υπερβάσεις στις υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα από μια διαδικασία εξορθολογισμού του κόστους να συνεχίσουμε να δίνουμε καλές υπηρεσίες και να περάσουμε το μήνυμα ότι ακόμα και εάν έρθετε από αυτές τις δύσκολες συνθήκες να κάνετε διακοπές στην Κρήτη, στην Ελλάδα γενικότερα, θα ανταμυφθείτε με αυτό, με καλές υπηρεσίες. Διότι κακά τα ψέματα, ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος στη Μεσόγειο. Άρα, σίγουρα, εάν εδώ περάσουμε το μήνυμα ότι όποιος έρχεται εδώ θα πρέπει να κάνει ο πελάτης συμβιβασμό και όχι ο επιχειρηματίας, τότε σίγουρα θα βρεθούν άλλοι ανταγωνιστές μας στην λεκάνη της Μεσογείου, οι οποίοι θα μας πάρουν ένα πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς.